Ερυθρός Σταυρός, Διεθνής ημέρα, σήμερα ημέρα εορταζούμε Ρίκος Ντινάν, στη σκιά των Ναπολεοντίων πολέμων, η μάχη του Μποροβίνο και από το πεδίο των μαχών η δημιουργία ενός οργανισμού, ενός φορέα για την υπεράσπιση των ανθρώπων που έχουν θύματα των αντιμαχιών ανά την Ιφίλιο μέσα στις συμπληγάδες των καιρών. Και μια πτυχή του Ερυθρού Σταυρού, η τόσο γνωστή στην ελληνική πραγματικότητα σε παλαιές δεκαετίες μέσα από τα μηνύματα του ραδιοφώνου, η υπηρεσία αναζητήσεων που σήμερα έχει ψηφιοποιηθεί και είναι ηλεκτρονική. Αλλά λειτουργεί. Έχει κρατήσει τον σπόρο της ιστορίας και έχει περάσει τη νέα εποχή. Η κυρία Μαρία Λιανδρή, εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού, μας κάνει τη χαρά. Καλημέρα σας, κυρία Λιανδρή. Καλημέρα σας, κύριε Αποστολίδη, και σε εσάς και στο ακροατήριό σας. Με πολύ χαρά βρίσκομαι μαζί σας για να μιλήσουμε. Πόσα χρόνια είστε στην υπηρεσία αναζητήσεων? 26. Άρα, 26 χρόνια. Έχετε βιώσει αφενός άμεσα εσείς το τέλος της παλιάς εποχής και έχετε πάρει και όλη την ιστορική γνώση από τα προηγούμενα χρόνια, όταν ξεκίνησε σε καιρούς δύσκολους, κυρία Λιανδρή. Ακριβώς όπως τα λέτε, και εγώ πρόλαβα και τις αναζητήσεις του Ερυθρού Σταυρού στο ραδιόφωνο, και αυτό σκεφτόμουν, πόσο ιδιαίτερη είναι η σημειολογία του να μιλάμε στο ραδιόφωνο, να ανοίγουμε ουσιαστικά τους εορτασμούς της 8ης Μαΐου και της ημέρας του Ερυθρού Σταυρού στο ραδιόφωνο, με μια υπηρεσία που συνδέθηκε στη συνείδηση των Ελλήνων με το ραδιόφωνο και που σήμερα, όπως είπατε και εσείς, είναι μια πάρα πολύ μοντέρνα και ψηφιοποιημένη υπηρεσία. Τα σημεία σταθμή στην πορεία αυτή είναι βεβαίως στις αρχές του 20ου αιώνα και βεβαίως κορύφωση πρώτη η μικρασιακή καταστροφή. Ναι, και η Διεύθυνση Αναζητήσεων άρχισε σαν γραφείο εχμαλώτων το 1915, και όλη η πορεία της συνυφαίνεται με την ιστορία της Ελλάδας και όλες τις τραγικές στιγμές, με τη μικρασιατική καταστροφή, με τον πρώτο και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με την ανέχεια, με τη φτώχεια, τη μετανάστευση των Ελλήνων, την ορφάνεια, τον εμφύλιο μετά. Όλη η ιστορία υπάρχει μέσα στα αρχεία της Διεύθυνσης Αναζητήσεων. Είναι εκεί πέρα και την προσέχουμε σε καρτέλες, σε φακέλους ατομικούς, σε κομμάτια χαρτί. Όλα αυτά έχουν καταχωρηθεί, υπάρχει μια ιστορική προσέγγιση που έχει ιδιαίτερη αξία για την Ελλάδα, κύριε Λιανδρή. Η σημερινή ψηφιακή εποχή τι περιλαμβάνει στον Ερυθρό Σταυρό? Οι αναζητήσεις πια αφορούν κυρίως οικογένειες, μετανάστες, πρόσφυγες από την Ελλάδα, από τον υπόλοιπο κόσμο, ακόμα και με τον COVID συνδέονται πλέον. Ακριβώς. Οι αναζητήσεις παντού και πάντα από την αρχή την ιστορία τους απαντούν σε μια αγωνία που είναι κοινή και πανανθρώπινη. Τι γίνονται δικοί μου, πού βρίσκονται, πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί τους. Αυτή η αγωνία είναι ένα παγκόσμιο δικαίωμα, δηλαδή να μπορούν οι οικογένειες να μαθαίνουν νέα, να διατηρείται η συνοχή τους, να βρίσκονται μαζί, να μπορούν να επικοινωνούν. Και σήμερα οι αναζητήσεις, που τις λέμε και υπηρεσίες αποκατάστασης οικογενειακών δεσμών, Restoring Family Links, RFL, πιο σύγχρονοι όροι, εξυπηρετούν αυτό τον σκοπό με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα, με ηλεκτρονικές πλατφόρμες καταγραφής, με τηλέφωνα κινητά, με την προσπάθεια να βοηθήσουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε όλο τον κόσμο να διατηρήσουν την επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά δραστηριοποιούνται κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη, που οι άνθρωποι χωρίζονται. Τώρα, στην περίπτωση του COVID-19, στην Ελλάδα ευτυχώς δεν ζήσαμε τόσο τραγικές καταστάσεις, αλλά υπήρχαν στις άλλες χώρες, στην Ιταλία, στην Ισπανία δίπλα μας, περιπτώσεις που οι άνθρωποι ήταν στα νοσοκομεία, ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι στα νοσοκομεία. Και κάποιοι άλλοι τους ψάχνανε. Τους ψάχνανε ήδη. Και εμείς είχαμε τρεις υποθέσεις αναζήτησης. Ελλήνων που ψάχνανε τους δικούς τους στο εξωτερικό, γιατί οι Έλληνες είναι παντού. Είχαν συγγενείς στην Ιταλία, έχουν συγγενείς στην Ισπανία. Προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν. Οι άνθρωποι είχαν πάει στο νοσοκομείο. Και απευθύνθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Βέβαια. Κυρία Λιανδρή, όμως την ίδια στιγμή, στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, υπάρχουν κάποιες ακόμα υποθέσεις
από τα παλιά χρόνια που παραμένει ανοιχτές και κάποιοι συγκάτοικοι που έρχονται ή ρωτούν και ενδιαφέρονται ακόμα και για ιστορικούς λόγους να βρουν ένα νήμα έναν αιώνα πριν. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να λέμε ότι το αρχείο μας είναι ζωντανό και η αλήθεια είναι ότι τις υποθέσεις των αγνοωμένων από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τις έχουμε κρατήσει ανοιχτές και ενεργές. Παρόλο που, εντάξει, όσο περνούν τα χρόνια είναι όλο και πιο δύσκολο να βρεις απαντήσεις. Και βέβαια σήμερα έρχονται πάρα πολλοί συγγενείς, απόγονοι, να βρούνε στοιχεία για, για το τι συνέβη στους δικούς τους, ποια ήταν η πορεία τους που είχαν πάει εχμάλωτοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, που ήταν όμοιροι, που εκτελέστηκαν, αλλά έχουμε και τα αιτήματα από τα ηρωικά χωριά, τις ηρωικές πόλεις, που θέλουν να μαζέψουν όλα τα στοιχεία για τους πολίτες τους που στη διάρκεια της κατοχής υπέφεραν, ήταν θύματα, προκειμένου να τους αποδώσουν τιμές. Άλλωστε, κύριε Λιανδρή, τέτοιες μέρες, 45, έληξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, τέτοιες μέρες άνοιξαν και τα τελευταία στρατόπεδα του Ολέθρου και όλα αυτά έχουν την δική του σημειολογία. Εμείς θερμά ευχαριστούμε εσάς για την παρουσία σας στην εκπομπή, εκπρόσωπος ούσα της Υπηρεσίας Αναζητήσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σήμερα η μέρα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου διεθνώς. Θα σας ξανανοχλήσουμε. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.